Εκτός αν στον δικαστικούς λειτουργούς και καθηγητές πανεπιστημίων, τους κομμένους λογαριασμούς τους είδαν και οι γιατροί σε Παγνή και Βενιζέλιο νοσοκομείο, καθώς έλαβαν τα αναδρομικά συνολικού ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Όντως έχουν καταβληθεί. Δεν ήθελα να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες, γιατί άμεσα ενεργοποιήθηκαν και καταφέρανε να φτιάχνουν τις καταστάσεις, γιατί είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθείται, και πληρώθηκε το προσωπικό εντός του 2018. Είναι η απώλεια των προηγούμενων ετών όσον αφορά τη μισθολογική κατάσταση. Εμείς θα πούμε ότι είναι ένα ευχάριστο γεγονός, γιατί όταν σε εργαζόμενους καταβάλλονται χρήματα τα οποία στην ουσία είναι δουλεμένα και δουλεμένα κάτω από δύσκολες συνθήκες, είναι πραγματικά καλό. Πρωτοχρονιά δικοδόρο, ήδη οι εργαζόμενοι γιατροί έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς τους και τα έχουν πάρει από 24 του Δεκεμβρίου τα χρήματα, τα οποία είναι για κάθε ειδικευόμενο γιατρό από 1.458 έως 1.800 ευρώ καθαρά, και για κάθε ειδικευμένο από 4.500 ευρώ έως 14.000 ευρώ καθαρά αποφορολογημένα. Τα αναδρομικά αφορούν τη χρονική περίοδο από 13 Νοεμβρίου του 2014 έως 31 Δεκεμβρίου του 2016, με το συνολικό ποσό για τους γιατρούς του ΕΣΥ σε πανελλαδικό επίπεδο να αγγίζει τα 185 εκατομμύρια ευρώ. Βρέθηκαν πόροι να μπορέσει να γίνει αυτό, και αυτό θεωρώ ότι γίνεται από τη διαχείριση των οικονομικών σε κεντρικό επίπεδο και της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας για να αποκαταστήσει τις αδικίες. Η Υπουργική Απόφαση ψηφίστηκε πριν μια εβδομάδα, και σε μια εβδομάδα βγήκαν τα αναδρομικά αυτά, που ήταν αρκετή δουλειά, πιστώθηκαν στο λογαριασμό και τα πήραν κιόλας. Ήταν πάρα πολύ, αρκετά δύσκολο, αλλά νομίζω ότι οι υπηρεσίες δούλεψαν πολύ εντατικά και τα καταφέραμε, και γιατί ήταν πολύ ευχαριστημένοι και περισσότεροι δεν πίστευαν ότι θα πάρουν τα χρήματα. Να υπάρξει ανάλογη αντιμετώπιση και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, οι οποίοι είχαν μισθολογικές απώλειες τα προηγούμενα χρόνια, ζητούν από την κυβέρνηση συνδικαλιστές στον χώρο της υγείας. Μια και βγαίνουμε από τα μνημόνια και πάμε στην κανονικότητα, θα πρέπει λοιπόν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι να δουν την αναπλήρωση των απολειών της μισθολογικής τους κατάστασης. Εμείς και αυτό το αίτημα βάζουμε ως Ομοσπονδία για όλους τους εργαζόμενους. Έχουν ξεκινήσει και οι δικαστικές αγωγές όσον αφορά τα αναδρομικά των δώρων τα οποία έχουν κοπεί τα τελευταία χρόνια. Δεν πρέπει να περιμένουμε δικαστικές αποφάσεις, αλλά πραγματικά το κράτος να μεριμνήσει και για το δημόσιο και για τον ιδιωτικό τομέα.